όλοι οι Έλληνες στο Σύνταγμα για τη Μακεδονία. Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στις 2 το μεσημέρι δίνουμε τη μεγαλύτερη μάχη. Παίρνουμε όλες τις ευθύνες μας απέναντι στην ιστορία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το κέντρο της πρωτεύουσας αναμένεται να γεμίσει με κόσμο από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Νομίζω έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία για το χρονικό διάστημα από το οποίο έχουμε εξαγγείλει εδώ και μία εβδομάδα αυτό το συλλαλητήριο και θα γίνει πραγματική κοσμοσυρωή την Κυριακή. Έξω από την Ελληνική Βουλή, για να ακυρώσουμε την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Στόχος του συλλαλητηρίου, όπως λένε οι διοργανωτές του, είναι να αποτραπεί έστω και την τελευταία στιγμή η ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών. Αν την Κυριακή όλοι σύσσωμοι κατέβουν στην Αθήνα και γίνει κάτι που δεν έγινε ποτέ, δεν θα το λάβουν υπόψη. Η δύναμη, λέτε, του λαού. Η δύναμη του λαού. Η διαδήλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ λεωφορεία έχουν αυλωθεί από πολλές περιοχές της επικράτειας. Με τις εκτιμήσεις που έχουμε μέχρι χθες το βράδυ, θα είναι μεγαλύτερη από του περσινού συλλαλητηρίου, τουλάχιστον κατά 20%, και υπάρχει ένας στόχος, έτσι που πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί, με πάνω από 500 λεωφορεία από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Όλα αυτά μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας, όπως οι ίδιοι οι διοργανωτές καταγγέλουν. Δεχόμαστε λοιπόν μηνύματα τα οποία δεν μπορούμε να διασταυρώσουμε από πού προέρχονται, που λένε ότι θα συλληφθούν οι κεφαλές, εμείς δηλαδή, οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου, ώστε να μην γίνει. Την ίδια ώρα, άκυρο συναγερμό σήμερα το βράδυ της Πέμπτης στην Φρεατίδα, σε σπίτι που είχε δηλώσει ως κατοικία ο πρώην βουλευτής του ποταμιού Σπύρος Δανέλης, καθώς δύο άτομα θεωρήθηκαν ύποπτα για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Ο ένας από αυτούς ήταν διανομέας φαγητού που είχε παραγγελία στην ίδια πολυκατοικία. Μετά από έλεγχο της αστυνομίας δεν προέκυψε το παραμικρό για τα δύο άτομα τα οποία κρίθηκαν ύποπτα και έτσι έληξε ο συναγερμός. Όπως ο ίδιος δήλωσε στον Sky, απειλές άρχισε να δέχεται από τον Ιανουάριο του 2018, όταν έκανε γνωστή τη θέση του στο Μακεδονικό. Δεν πήγα ποτέ στην αστυνομία, αλλά όταν πριν από τρία βράδια πια τα μέλη της οικογένειάς μου δέχτηκαν τέτοιου είδους μηνύματα. Α, δέχτηκαν και μέλη της οικογένειάς σας. Βέβαια. Και εκεί πια, από εκεί και ύστερα, εγώ τα γνωστοποίησα στην αστυνομία και η αστυνομία επέβαλε τα μέτρα τα οποία ακολουθεί. Παρούσα στο συλλαλητήριο της Κυριακής στην Αθήνα κατά της συμφωνίας των Πρεσπών θα είναι, όπως έκαναν γνωστό με ανακοίνωσή τους, Βόρειο Ηπειρωτικά Σωματεία και η Μεγάλη Ελληνική Σημαία του Κωνσταντίνου Κατσίφα.